Είχαμε λοιπόν αυτή τη δίκη, την περιβόητη για το Άγιο Φως, όπως έγραψαν κάποιοι. Βέβαια δεν ήταν για το Άγιο Φως, αφορούσε το γνωστό εκεί δημοσιογράφο τον Αλικάκο για κάποιες συνεντεύξεις που είχε πάρει τότε από τον Άγιο Ταφίτη, το γνωστό εκείνο που είπε ότι ανάβει το φως με τον αναπτήρα, υποτίθεται. Και ήταν η μήνυση που είχε κάνει το Πατριαρχείο ότι και καλά ότι πήρε τη συνέντευξη χωρίς να έχει τη συνένεση του. Αλλά βέβαια αθώθηκε, αφού ήταν φανερό ότι δεν ήταν κρυφή κάμερα, ότι του μίλαγε με τη συνένεσή του ο πατήρ εκείνος, ο πατέρας του Αγιοταφίτης, που είπε ό,τι είπε τέλος πάντων. Και φυσικά κανένα δικαστήριο δεν μπορεί να κρίνει αν είναι θαύμα ένα γεγονός της Ορθοδοξίας μας. Η πίστη βέβαια κάποιον κλονίστηκε, όπως και με τα πολλά σκάνδαλα τα άλλα που παρουσιάζονται αυτούς τους έσχατους καιρούς, με όλα αυτά που συμβαίνουν και με τα μοναστήρια εκεί στην Κύπρο, είδαμε και με άλλα διάφορα. Βέβαια αυτό το θέμα είναι παλιό έτσι με το Άγιο Φως. Ο Αλικάκος έχει κάνει μια έρευνα δημοσιογραφική, όχι επιστημονική, σεβαστή κατά τα άλλα, αλλά τελείως μονόπλευρη θα έλεγα. Έχει βάλει δηλαδή αυτό το στόχο να αποδείξει ότι εντός εισαγωγικών ότι είναι το Άγιο Φως δεν είναι θαύμα και παρουσιάζει αυτά τα δύο άτομα. Κάποιον εκεί τα έχετε δει εδώ στη σελίδα των Χόξης. Έχει τέλος πάντων αυτές τις δύο μαρτυρίες από τους γνωστούς εκεί αγιοταφίτες και παρουσιάζει κάποια έτσι βίντεο που καταρρύπτουν υποτίθεται το βίντεο του πατήρ Αντωνίου Στυλιανάκη, το γνωστό βίντεο που τράβηξε το 1995 και παρουσιάζει έτσι διάφορα πράγματα. Πάμε όμως εμείς να δούμε την αντίθετη άποψη από αυτή του Αλικάκου, έτσι, που δεν παρουσιάστηκαν κάποιες μαρτυρίες. Το θέμα είναι το πρώτο με τις λάμψεις, έτσι, αυτές που παρουσιάζονται πριν να βγει το Άγιο Φως, παρουσιάζονται κάποιες λάμψεις μέσα στο ναό, που ο Αλικάκος λέει ότι είναι, λέει, από τα φλάς των διαφόρων εκεί προσκυνητών που συνέχεια τραβάνε φωτογραφίες. Για να το δούμε λίγο. Ακούτε τι γίνεται? Αυτές εδώ οι λάμψεις, έτσι. Βλέπετε τι γίνεται? Καταρχήν εγώ να πω ότι ειδικά το 1994, έτσι, που τα φλάς ήταν και τεχνολογία πολύ πίσω ακόμα, επειδή ασχολούμαι και με τη φωτογραφία, αυτές εδώ οι λάμψεις, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι από φλάς. Δεν μπορεί να είναι από φλάς τόσο δυνατές για να φωτιστεί όλο το κτίριο εδώ πέρα, όλο το κτίριο του Αγίου Τάφου. Πρέπει να έχεις ένα επαγγελματικό προβολέα, έτσι, με ρεύμα και τα λοιπά. Από ένα απλό φλάς χειρός που είχαν οι περισσότεροι τότε, ήταν, δεν ξέρω αν τα θυμάστε, κάποια κυβάκια συνήθως που κεγότανε κιόλας και όπως τα γύριζες. Άντε υπήρχαν και κάποια με μπαταρίες, κάποια φλασάκια, αλλά για να παράγουν τόσο τεράστια λάμψη, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι. Και επίσης είναι και αυτό το φως, το χρώμα, έτσι, η θερμοκρασία του φωτός αυτή. Άλλοι το βίντεο εδώ. Άλλοι κλαίνε, άλλοι είναι, μιλάμε συγκλονιστικές στιγμές. Που φαίνεται αυτό το περίεργο χρώμα πορτοκαλί και άλλοτε και άλλες φορές και γαλάζιο. Το πορτοκαλί σίγουρα δεν παράγεται από φλάς, έτσι. Γιατί τα φλάς εκείνη την εποχή βγάζανε όλα φως ψυχρό. Ένα μπλε περίεργο. Να το δούμε λίγο ακόμα. Είτε αυτή τη στιγμή τη βλέπετε? Ναι. Οριζόντια. Βέβαια. Βλέπετε εδώ μέχρι που φτάνει το φως. Μέχρι εδώ πάνω, ας πούμε. Και μια άλλη σφαίρα. Φωτίζεται όλος ο τάφος. Πρόλαβα να πάρω μόνο την ουρά της. Αριστερά πάνω. Θα δείτε. Τη βλέπετε? Ναι. Αριστερά πάνω. Ναι. Εδώ τώρα δείχνει τις σφαίρες λοιπόν αυτές τις δύο.
τις οποίες ο Αλικάκος λέει ότι είναι κάποιοι που μπαίνουν μέσα και τρέχουν, κάποιοι δρομείς εδώ. Αυτοί εδώ τους δείχνει και σε βίντεο. Να πούμε καταρχάς ότι όντως το Άγιο Φως βγαίνει πριν να βγει ο Πατριάρχης από δύο οπές που υπάρχουν αριστερά και δεξιά του τάφου. Εδώ είναι, νάτες εδώ. Εδώ πολύ καλά το παρουσιάζει ότι βγαίνουν από εδώ πρώτα. Βγαίνει από εδώ οι δύο λαμπάδες με το Άγιο Φως και μοιράζεται στους πιστούς και μετά βγαίνει ο Πατριάρχης, όντως αυτό συμβαίνει. Και εδώ βλέπετε, νάτε, εδώ είναι η οπή. Από τα Χόξης τώρα είναι αυτό το βίντεο, νάτο. Εδώ παίρνουν το φως και τρέχουν αυτοί οι δρομείς, υποτίθεται. Τους λένε δρομείς, είναι κάποιοι άνθρωποι που τρέχουν και μοιράζουν το φως μέσα στον ναό, πριν βγει ο Πατριάρχης, όντως. Θα δείτε από τα αριστερά μια φωτεινή σφαίρα να περνάει πάνω από το κεφάλι του κόσμου. Είτε αυτή τη στιγμή τη βλέπετε. Ναι. Αυτός τώρα υποτίθεται ότι είναι δρομέας, λέει. Οριζόντια. Βέβαια, εμφανέστατα. Προς τα δεξιά. Και μια άλλη σφαίρα. Κοιτάξτε όμως, βγήκε και μέσα σε πόσα δευτερόλεπτα θα φτάσει εκεί πάνω, αν μπορεί να φτάσει. Έφυγε, πρόλαβα να πάρω μόνο την ουρά της, αριστερά πάνω. Να το, βλέπετε εδώ. Δηλαδή με το που βγήκε κάποιος από εδώ και από την άλλη μεριά, φαντάζομαι από εδώ, θα πρέπει να διένει σε αυτή την απόσταση και να ανέβει και πάνω τέρμα στον εξώστη. Μέσα σε κάποια δευτερόλεπτα. Βλέπετε τεράστια απόσταση που είναι. Α, τώρα αρχίζουν και ανάβουν οι λαμπάδες. Εν τω μεταξύ. Και ήδη πάνω στον εξώστη υπάρχει μπάλα αυτή. Εγώ ομολογώ ότι τόσα χρόνια περιμένω να δω κάποιο πιο σημαντικό βίντεο, τουλάχιστον από τα κανάλια. Αλλά βλέπετε όμως και τις αστραπές αυτές που εξακολουθούν να είναι το Άγιο Φως. Μέχρι πόση ώρα συνεχίζει έτσι να... Βλέπετε αυτές τις αστραπές λοιπόν που λέει είναι το Άγιο Φως. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Έχω εδώ και ένα stop καρέ. Να το. Από το βίντεο εδώ. Βλέπετε την ένταση του φωτός. Και αυτό το γαλάζο. Περίεργο γαλάζιο φως εδώ. Σκοτεινά είναι το μεταξύ. Βλέπετε πάλι εδώ πέρα μια λάμψη. Τεράστια. Δηλαδή για να γίνει αυτό με φλας χρειάζεται επαγγελματικό φλας. Τεράστιο. Και μια άλλη σφαίρα η οποία έφυγε. Πρόλαβα να πάρω μόνο την ουρά της. Αριστερά πάνω. Θα δείτε τη... Να δω και πάλι εδώ πάνω. Πώς έφτασε εκεί πάνω δηλαδή. Τηλεμεταφέρθηκε. Αριστερά πάνω την ουρά της. Πρόλαβα να πάρω. Εκτός αν είχε φτερά ο άνθρωπος και ανέβηκε εκεί πάνω τόσο γρήγορα. Ένα δικό το 94, δεν το είδα σε άλλο βίντεο. Και απαντάει βέβαια εδώ ο πατήρ Αντώνιος. Τότε δεν ήταν ακόμα ιερέας, ήταν λαϊκός. Ψυχίατρος νομίζω, παιδοψυχίατρος, κάτι τέτοιο. Μια που μιλάμε για τις φωτεινές σφαίρες και να σας θέσω ένα-ένα τα ερωτήματα. Μια σημαντική αμφισβήτηση και μάλιστα κυκλοφορεί και αρκετά στο διαδίκτυο είναι ότι δεν έχετε πάρει, γιατί έχετε κάνει μια λήψη, υπάρχει μια λήψη στο βίντεό σας προς τον εξώστη, στον γυναικονίτη αν δεν κάνω λάθος, όπου εκεί είχατε πει ότι φαίνεται η ουρά της φωτεινής σφαίρας. Υπάρχει αμφισβήτηση ότι εκεί υπάρχει ένας προβολέας που όντως υπάρχει. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, είδατε εσείς να βγαίνει από τα πλάγια του Παναγίου Τάφου πύρινη σφαίρα και να ανεβαίνει προς τον εξώστη ή απλά με την άκρη του ματιού σας είδατε μια λάμψη και το θεωρείς ότι είναι πύρινη σφαίρα και στρίψατε την κάμερα προς τα εκεί. Εγώ όταν πήρα, επέτρεψε μου να το πω πάντως, εδώ έχω ξαναπεί αυτό το πράγμα, ότι όταν πήρα το 1994 για πρώτη φορά για να καταγράψω το Άγιο Φως, δεν πήγα για να καταγράψω το Άγιο Φως, πήγα για να καταγράψω ότι δεν υπάρχει Άγιο Φως. Γιατί πίστευα στον Χριστό, φυσικά πίστευα, είμαι χριστιανός από μικρό παιδί, αλλά δεν πίστευα στο Άγιο Φως. Οπότε λέω τι θα κάνω, κάτι απλό. Θα βάλω απέναντι από το Παναγιο Τάφο μία κάμερα, στο άπειρο, και ό,τι είναι να πάρει θα το πάρει. Δεν θα μπορεί μετά κανείς να μου πει ότι υπάρχει το Άγιο Φως, θα του πω, να, εγώ είχα την κάμερα απέναντι και δεν πήρε τίποτα. Όταν όμως είδα να βγαίνει μια φωτεινή σφαίρα μέσα από το Παναγιο Τάφο, Από τα αριστερά και να ανεβαίνει προς τα πάνω. Αμέσως έσβησα την κάμερα και να την πάρω. Και ανέβαινε προς τα επάνω η πύρινη σφαίρα. Οπότε την είδατε. Ωραία. Άρα, ακόμη και φως να είχε πιάσει η κάμερα, εσείς είδατε την πύρινη σφαίρα να ανεβαίνει προς τα πάνω. Βεβαίως την είδα. Αυτό είναι σημαντικό. Δεν προλάβατε αυτό. Άρα το είδε ο άνθρωπος. Έτσι. Είδε μια φωτεινή σφαίρα να ανεβαίνει ξαφνικά προς τα πάνω. Μέσα σε χρόνο ντετέ που λέμε.
Δηλαδή δεν θα μπορούσε να ξεχωρίσει αν ήταν άνθρωπος που έτρεχε έστω. Θα μπορούσε να το ξεχωρίσει, φαντάζομαι. Και τι δρομέας ήταν αυτός που έφτασε εκεί πάνω έτσι, κατευθείαν. Να δούμε και τι λέει για την αυτοανάφλεξη που έχει παρατηρηθεί και, και το έχουν πει πάρα πολλοί. Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες ότι κάποιες λαμπάδες δηλαδή ανάβουν από μόνες τους. Δεν γίνεται αυτό, λέω. Ανάβουν λαμπάδες του Πατριάρχη, λέω, μόνες τους. Όχι του κόσμου, εγώ δεν λέω κάτι τέτοιο. Αλλά λέω, τι να σας πω. Την επόμενη χρονιά λοιπόν λέω, θα δω επίτηδες από περιέργεια να δω γίνει. Όταν λοιπόν γύρισε από το κέντρο. Ξαναπήγε λοιπόν την επόμενη χρονιά, το 95, για να δει αν ανάβουν όντως οι λαμπάδες μόνες τους. Κεφάλι μου, πήρε τα είδα τις αστρατές. Γιατί το άγιο φως, όπως είπαμε, δεν είναι μόνο μέσα τι γίνεται στο Παναγιο Τάφο. Ο τόπος γεμίζει με αστρατές γύρω-γύρω. Όταν λοιπόν είδα να βγαίνουν οι αστρατές, λέω τώρα βγαίνει το άγιο φως. Ας δω μέσα στο ναό, θα ανάψει καμιά λαμπάδα μόνη. Είδα λοιπόν αυτό το ανατριχιαστικό, το λέω και ανατριχιάζω τώρα, λαμπάδες του κόσμου να ανάβουν μόνες τους. Το 1995. Παφ, λαμπάδες. Όχι πολλές βέβαια, αλλά ευδιάκριτα. Έβλεπες, ας πούμε, μέσα στο σκοτάδι, μέσα στο πλήθος, λαμπάδες του κόσμου να ανάβουν μόνες τους. Τα ίδια λέει και ο Μητροπολίτης Λεμεσού, ο πατέρας Αθανάσιος, έτσι, που είδε, λέει, μέσα στο ιερό να ανάβει η καντήλα από μόνη της. Και μετά από ένα-δύο λεπτά βγήκε ο Πατριάρχης με τα κεριά και έδωσε το φως στον κόσμο. Μετά λοιπόν που έγινε αυτή η κυριοδοσία του φωτός και μπήκαμε μέσα στο ιερό βήμα, μετά αφού φεύγει ο κόσμος, ανάβουν τα κεριά οι πατέρες, ανάβουν τις καντήλες οι πατέρες. Το καντήλι της ωραίας πύλης, που δεν είχε ανάψει ακόμα από τον καντήλα ανάπτυξη, ας πούμε, άναψε από μόνο του. Αν ήταν σβηστό, έκανε ένα πράγμα έτσι και άναψε από μόνο του. Και γίνονται αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Σημαντική μαρτυρία και του πατρός Αθανάσιου. Έτσι, τον εμπιστευόμαστε φυσικά. Για να το δούμε και πιο προσεκτικά, έτσι, από ένα άλλο βιντεάκι, κοντινό. Κοιτάξτε τώρα, εδώ είναι η στιγμή όντως που βγαίνει το Άγιο Φως πριν τον Πατριάρχη, από την οποία αυτή μας είπε και ο Αλικάκος. Την αριστερή οποία. Προσέξτε τώρα. Βγήκε έτσι, αρχίζουν και φωνάζουν. Το βλέπετε εδώ, ότι βγαίνει από την οποία. Να δούμε λίγο το χρόνο του βίντεο, που είναι πολύ σημαντικό. Στο 011, έτσι, είμαστε. Ξεκινάμε λοιπόν. Είμαστε στο 20. Έχουν περάσει δηλαδή 10 δευτερόλεπτα, έτσι, 9 δευτερόλεπτα και τώρα αρχίζουν να ανάβουν οι λαμπάδες εδώ, οι πρώτες, με το που έχει βγει το φως εδώ, αριστερά. Στο 30 είμαστε, έχουν περάσει 20 δευτερόλεπτα και τώρα αρχίζει και παίρνει και άλλος κόσμος εδώ το φως. Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είναι τώρα το ζουμί. Βλέπετε εδώ. Πόσα δευτερόλεπτα έχουν περάσει? 30 δευτερόλεπτα. Μόλις λοιπόν έχουν αρχίσει και ανάβουν κάτω οι λαμπάδες του κόσμου και ξαφνικά βλέπουμε στρέφει κάποιος την κάμερα προς τα πάνω στον εξώστη και ήδη είναι μία μόνο, έτσι, μία συστάδα από αυτές τις 33 λαμπάδες που έχουν, έχει ανάψει. Το βλέπουμε. Για να το ξαναβάλουμε εδώ. Εδώ είμαστε 20 δευτερόλεπτα αφού του έχει βγει το φως από εδώ. Βλέπουμε. Τώρα αρχίζουν και ανάβουν εδώ τις λαμπάδες. Και ξαφνικά, κοιτάξτε. Τώρα θα γυρίσει η κάμερα πάνω. Να το. Εδώ είναι. Και φωνάζει κάποιος. Κοιτάξτε πάνω. Είχε ανάψει ήδη φωτιά εκεί. Το βλέπετε. Δηλαδή σε αυτό το χρόνο είναι απίθανο να ανέβει κάποιος να κάνει όλη αυτή τη διαδρομή, να ανέβει πάνω στο γυναικονίτη και να πάει το φως για να ανάψει σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Βλέπετε.
Μετά βέβαια γυρίζει η κάμερα κάπου αλλού. Και τώρα μετά από ένα λεπτό σχεδόν έχουν αρχίσει και ανάβουν εδώ πέρα. Και εδώ είναι ακόμα σβηστά όλα εδώ πάνω, το βλέπετε. Δηλαδή το φως θα αρχίσει να φτάσει, θα φτάνει εδώ πάνω μετά από κανένα λεπτό ακόμα. Δεν έχω αλλάξει εδώ ακόμα τα φώτα. Τώρα αρχίζουν και ανάμεσα στο τέλος. Στο 1 και 10. Τώρα αρχίζουν και ανάβουν εδώ πάνω. Άρα είναι και αυτό ένα σημαντικό βίντεο. Πάμε να ακούσουμε και το γέροντα Νεκτάριο Μουλατσιώτη, που πάει από νέος, από 16 χρονών λέει, πηγαίνει, έχει πάει πάρα πολλές φορές εκεί στην Ανάσταση, στον Άγιο Τάφο. Να δούμε και τη δική του μαρτυρία. Λοιπόν, να σας πω ότι δίπλα μου κάθεται ένας δεσπότης και μου λέγει ότι πιστεύετε ότι βγαίνει το Άγιο Φως. Δεν υπάρχει. Το έλεγε δεσπότης. Αυτό το φως, λέει, το ανάβουμε εμείς. Αυτό ακριβώς που ακούω σήμερα. Καταλαβαίνετε ότι όλοι δίπλα μου και εγώ, μόλις το ακούσαμε από χίλιοι αρχιερέως, αμέσως πάθαμε ένα σοκ. Χαρμόσυνα οι καμπάνες και βγαίνει το Άγιο Φως. Δίπλα μου ακριβώς ο Μητροπολίτης, ο οποίος Ιεροσολυμίτης Μητροπολίτης, ο οποίος εκείνη την ώρα το Άγιο Φως με μορφή μπάλας στρογγυλής φωτεινής αρχίζει να γυρίζει γύρω-γύρω από το κουβούκλιο και να το βλέπουμε όλοι οι παρόντες και να το βλέπει και ο Μητροπολίτης. Και τότε έξω από τον Πανάγιο Τάφο έχει τα καντήλια που είναι πάνω ακριβώς από την είσοδο του Πανάγιου Τάφου. Στέκεται στο μεσαίο καντήλι και το ανάβει το Άγιο Φως μόνο του. Είδα το Άγιο Φως με τα μάτια μου. Το είδαν όλοι οι παρευρισκόμενοι που ήμασταν. Δεν μπορεί να μας διαψεύσει κανείς αυτό το οποίο είδαμε, αλλά ούτε και τη χαρά που πήραμε. Γυρίζω δίπλα μου για να πω στο Μητροπολίτη τι έχετε να πείτε γι' αυτό το φαινόμενο που βλέπουμε. Ο Μητροπολίτης είχε εξαφανιστεί. Είχε φύγει, καταντροπιασμένος. Θα μου πείτε, μα είναι δυνατόν να έρχονται να λένε άνθρωποι της Εκκλησίας τέτοια λόγια? Ναι, αδελφοί μου. Εάν σκεφτούμε ότι μέσα στην Εκκλησία όσοι έχουν εισέλθει δεν είναι άνθρωποι πάντοτε της Εκκλησίας. Δυστυχώς. Δυστυχώς είναι δυνατόν. Πάμε να ακούσουμε τώρα και μία σημαντική μαρτυρία, την πιο σημαντική ίσως, εντάξει, πες ότι οι υπόλοιποι κάτι παρεξήγησαν, κάτι δεν είδαν καλά, κάτι τους φάνηκε, αλλά εδώ είναι ο πατέρας Παντελεήμονας, Αγιοταφίτης, που αυτός ετοίμαζε επί χρόνια πολλά τον Άγιο Τάφο, που έμπαινε μέσα ο Πατριάρχης. Ακούστε λοιπόν τη σημαντική μαρτυρία. Εγώ ετοιμάζω τον Πανάγιο Τάφο για την ακολούθηση του Αγίου Φωτός. Τη σφράγηση των σφραγίνων με 11 ώρα το πρωί. Να πούμε λίγο αυτή τη διαδικασία. Ναι. Ναι. Το πρωί ψάχνετε μέσα τον Πανάγιο Τάφο. Ναι, εγώ. Λοιπόν, το πρωί κατά σε 7 κατεβαίνω εγώ στον Πανάγιο Τάφο. Σβήνω όλα τα καντήλια που είναι αναμένα. Τα δικά μας, τα άλλα τα σβήνουν ειδικά οι Καθολικοί και οι Αρμένοι και οι Κόπτες τα σβήνουν μόνοι τους. Σβήνουν όλα τα κατήλια και αφήνουν μόνο ένα, μέσα στο Πανάγιο Τάφο έχει 6 κεροπήγια ακίμητες λαμπάδες. 2 δικές μας, 2 των Αρμενίων και 2 των Καθολικών. Αυτοί τα έχουν σβήσει από τις ακολουθίες που κάνουν το πρωί, αυτοί τα έχουν σβήσει. Τα δικά μας είναι αναμένα, κατέβαινα εγώ, σβήνω τα καντήλια και τη μία λαμπάδα. Και μένει μία λαμπάδα αναμένη μέχρι τις 11 το πρωί, πριν να κάνει σφραγής ο τάφος, θα μπει ο δραγουμάνος με ένα αρμένη μέσα, θα την σβήσω και αυτή η λαμπάδα. Εγώ έχω βάλει το καντήλι, θα καθαρίσω τον τάφο, θα τον μυρώσω όπως γίνεται και θα βάλω το πρώτο καντήλι που είναι το δικό μας φυλάκο, ένα κόκκινο αριστερά του στο Πανάγιο Τάφο. 10:30, ναι, ζεστό βέβαια. 10:30 θα... Μάλιστα. Αυτά για αυτούς που λέγανε ότι βάζουν μέσα την ακίμητη καντήλα αναμένη και τέτοια πράγματα, έτσι.
λέει καθαρά ότι σβήνουν όλες οι καντήλες, μένει μία τελευταία και μπαίνει μέσα ο δραγουμάνος, τη σβήνει και αυτή και μετά κάνει τη σφράγιση του Αγίου Τάφου. Τα λέει ένας άνθρωπος που υπηρετούσε 20 χρόνια, 23 στον Άγιο Τάφο και ετοίμαζε αυτός. Τα έκανε μόνος του δηλαδή, έτσι. Ο πατέρας Παντελήμωνας. Αυτές λοιπόν είναι και οι δικές μας οι μαρτυρίες οι αντίθετες από αυτές που ακούγονται και από τα βίντεο που κυκλοφορούν ότι και καλά ότι είναι φυσικό φως και το ανάβουμε μόνοι μας εκεί πέρα που λένε αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ξέρω τώρα τι εικόνα έχετε σχηματίσει. Κυκλοφορεί βέβαια και μία άλλη θεωρία συνωμοσίας, θέλετε να την πείτε, πείτε όπως θέλετε, ότι σταμάτησε λέει το Άγιο Φως να έρχεται από κάποια χρονιά και μετά. Και δεν ξέρω, διάφοροι εκεί λένε, οι παλαιοημερολογίτες ας πούμε λένε ότι σταμάτησε από τότε που μπήκαμε με το νέο ημερολόγιο. Κάποιοι άλλοι λένε ότι γεννήθηκε ο Αντίχριστος και γι' αυτό σταμάτησε. Και από εκεί και πέρα όντως γίνεται και ανάβουν το φως τεχνητά. Υπάρχει αυτή η θεωρία, δεν την υιοθετούμε βέβαια, αλλά την αναφέρουμε και αυτή. Τώρα βέβαια κάθε χρόνο θα ακούγονται τα ίδια. Δυστυχώς και άλλα πολλά όσο πλησιάζουμε προς το Πάσχα. Κάποια απόκριφα Ευαγγέλια, διάφορες έτσι αντίξητες θεωρίες, θα τα ακούμε όλα αυτά με κάποια ντοκιμαντέρ εκεί του Hollywood και όλα αυτά που κυκλοφορούν. Αλλά εμείς κλείνουμε τα μάτια και τα αυτιά και παραμένουμε στην ορθόδοξη πάντα παράδοσή μας, αδελφοί μου. Τι άλλο είχαμε εδώ, οι καθολικοί είχαν το Πάσχα το δικό τους ας πούμε, με διάφορα έτσι θέατρα εκεί, με αναπαραστάσεις του Χριστού και τα λοιπά, της Σταύρωσης, με ηθοποιούς, εδώ κάτι καραγκιοζηλίκια θα τα έλεγα εδώ. Άλλα χαζομάρες. Είχαμε και το ετήσιο μνημόσυνο του μακαριστού γέροντα Εφραίμ στο Άγιον Όρος, στο Σεράι, στη σκήτη του Αγίου Ανδρέα, έτσι. Να έχουμε την ευχή του γέροντα πάντα. Και τώρα που θα έχουμε και τη Κυριακή της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας, έτσι, της μεγάλης αυτής Αγίας, που από πόρνη έγινε στο τέλος Αγία, ταλαιπώρησε τόσο πολύ το σώμα της στην Αίγυπτο. Πάμε να δούμε το σπήλαιο που ασκήτεψε επί 47 χρόνια η Αγία Μαρία η Αιγυπτία στην έρημο του Ιορδάνου. Εδώ είναι το τοπίο εδώ της ερήμου και αυτή είναι η σπηλιά εδώ που ζούσε η Αγία και ταλαιπώρησε το σώμα της για 47 ολόκληρα χρόνια. Φοβερή μετάνοια, έτσι, ό,τι και αν έκανε στην προηγούμενη ζωή της, το συγχώρεσε ο Κύριος και την κάναμε Αγία η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Αυτή εδώ η τρύπα είναι, κοιτάξτε. Αυτά αδελφοί μου, να έχουμε τη μετάνοια της Αγίας και να κλείνουμε τα αυτιά μας στις ειρήνες τις αντίχριστες τώρα που οδεύουμε προς το Άγιον Πάσχα. Να είστε καλά.